Πάμε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. 6,3 λεπτάκια. Πολύ ευχαριστώ. 3 λεπτάκια με Μαρία θα παραμείνει μαζί μας. Λοιπόν, θα πάμε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Εδώ κοντά βέβαια, στο Σκαλάνι, έχει στολιστεί όμορφα, ξεχωριστά. Ιδιαίτερα δραστήρικοι οι άνθρωποι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η κοινότητα. Και στο σχολείο βέβαια ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κωστή Στιακάκη, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας, και ο κύριο Σταύρος Τρουλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Την καλησπέρα μας και στους δύο. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, προλάβατε, στολίσατε το χωριό όμορφα. Κύριε Στιακάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Καταρχήν να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και προσωπικά και στους τηλεθεατές σας και σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Εντάξει, εμείς κάθε χρόνο κύριε Παναγιωτόπουλε προσπαθούμε έτσι να στολίσουμε, να φωταγωγήσουμε λίγο το χωριό μας παραπάνω και για να περάσουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων και για να αυτό τον καιρό, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια με την πανδημία, επειδή βιώνουμε ιδιαίτερες καταστάσεις, έτσι για να τονώσουμε λίγο το ηθικό και την ψυχαγωγία των κατοίκων. Να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας, έτσι να το ίδιο κάναμε και φέτος. Βέβαια, να ανέβει η διάθεσή μας. Το ίδιο κάναμε και φέτος. Αυτό συμβάλλει και ο Δήμος από την πλευρά του μέσω της κοινότητας και βέβαια αρκετά ο Σύλλογος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου, όπως και ο Σύλλογος Γονών και Κηδεμόνων. Έγινε όλοι μια ωραία εκδήλωση. Έχουμε... Σωστά, κύριε Στιακάκη, μια Κυριακή, ναι, μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Με τη συμμετοχή. Σωστά, την προηγούμενη εβδομάδα. Όλης της περιοχής. Σωστά, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος την οργάνωσε βασικά. Νομίζω ότι καλύτερα να σας μιλήσει αυτό ο κύριος Τρουλάκης. Βέβαια, κύριε Τρουλάκη, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας και γενικά σε όλο τον ελληνισμό. Ναι, έγινε την περασμένη Κυριακή, κάναμε μια ωραία εκδήλωση εδώ στην πλατεία, την όμορφη πλατεία του Σκαλανίου. Είχαμε μουσικούλα, έτσι να αλλάξει λίγο η διάθεση, ένα κέρασμα και στολίσαμε όλοι μαζί το δέντρο με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Κύριε Τρουλάκη, πώς αντιλαμβάνονται έτσι και πώς βιώνουν έτσι το στολισμό οι κάτοικοι της περιοχής, έχει αλλάξει λίγο η διάθεσή τους? Βλέπουν κάτι πολύ όμορφο στην πλατεία της περιοχής σας. Σωστά, σωστά. Αυτό προσπαθούμε και αυτό προσπαθήσαμε και πιστεύω να αλλάξαμε λίγο τη διάθεση των συγχωριανών μας εδώ. Και γενικά, εντάξει, όλες αυτές τις μέρες προσπαθούμε να ξεχάσουμε και να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και να περάσουμε και ένα μήνυμα, αφού είμαστε στον αέρα, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε γιατί... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αλλιώς δεν θα την βγάλουμε καθαρή. Μπράβο. Χαριτολογώντας βέβαια δεν θα την βγάλουμε καθαρή. Να είμαστε έτσι, καλά, έτσι, να έχουμε έτσι την υγειά μας. Δεν θα μπορούσατε να κλείσετε με τον καλύτερο τρόπο, κύριε Τρουλάκη. Κύριε Στιακάκη, είναι όμορφο να πέφτει έτσι, και το φως της δημοσιότητας σε περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων, της ενδοχώρας, όπως είναι το Σκαλάνι, το οποίο αναπτύσσεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Σάββατο και που μας το λένε καθημερινά όλοι οι επιστήμονες. Δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση την οποία έχουμε περιέλθει. Έλα να πάμε όλα καλά, το χρόνο να είναι καλύτερα τα πράγματα για όλους μας. Όλοι το ευχόμαστε. Μάλιστα. Αυτό, βέβαια. Λοιπόν, καλές γιορτές, με το καλό να τα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.